Μας το Φώτη το Ρουσόπουλο. Καλησπέρα. Γεια σου, παιδιά. Καλώς ήρθες με τα δύσκολα, έτσι, του κάντο γρήγορα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και πάμε να το ξεκινήσουμε στα γρήγορα. Πάμε να ξεκινήσουμε, ναι, στα γρήγορα. Λοιπόν, δημοτικός σύμβουλος με κουτελάκι ή αντιδήμαρχος με τζουλάκι? Δημοτικός σύμβουλος με κουτελάκι. Εύκολο. Μπαμπαμ. Λοιπόν, το συζητούσαμε με το χρόνο και λέμε ότι με το πρόσωπό σας σε λίγα χρόνια θα μπορούσατε να ήσασταν εύκολα ο τίμιος πράκτορας της γειτονιάς μας. Δηλαδή, το βλέπετε κι εσείς αυτό. Πράκτορας, σε 20 χρόνια για να, μην να έχετε ένα δικό σας προποτζίδικο στη γειτονιά και να είστε ο τίμιος πράκτορας που πηγαίνουν όλοι εκεί πέρα. Όχι, μ' αρέσει να παίζω καμιά φορά στοίχημα, διαδικτυακό, με βόλεϊ περισσότερο, επειδή ξέρω και το ελληνικό και το παγκόσμιο. Αλλά μέχρι εκεί. Προπώ σίγουρα όχι. Εντάξει, επιλογές σας. Θες, δεν τις κρίνουμε. Λοιπόν, εγώ θα βοηθούσα πάντως. Καλά, το μόνο σίγουρο. Διώχνεις έναν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιος είναι? Έναν ή τρεις? Έναν. Να το κάνουμε πιο δύσκολο, να ανεβάσουμε το level. Ένα συγκεκριμένο όνομα. Ένας, ναι, που έχεις τη δύναμη να τον αποβάλεις. Με δικαιολόγηση ή χωρίς? Ναι, δεν μας απασχολεί. Το Βαγγέλη. Απλά τα πράγματα. Ένα όνομα. Νομίζω είναι δεύτερη ή πρώτη ψήφος, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω είναι η πρώτη, όλος περίεργος. Νομίζω είναι η πρώτη. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Θα κατεβαίνατε δημοτικός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο, στη Νέα Σμύρνη πάντα. Θα κατεβαίνατε με ψηφοδέλτιο Νέας Δημοκρατίας ή ΣΥΡΙΖΑ? Κομματικό ψηφοδέλτιο, δηλαδή. Ναι, αν έκρινα ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει την πόλη, δεν έχω πρόβλημα. Καλώς, άκουσα. Και πάμε και στην τελευταία ερώτηση, αφού στην τρίτη αναφερθήκαμε και στο Βαγγέλη τον Χατζαντουριάν. Η πέμπτη αφορά τον ίδιο. Εγώ Βαγγέλη είπα. Ναι, και εμείς πήραμε ένα, εκμεύσαμε και το επίθετο μαζί. Τυχαία ένα όνομα. Τέλος πάντων, έχουμε δει ότι υπάρχει γενικά μεγάλη κόντρα με τον κύριο Χατζαντουριάν από την πλευρά της ποιότητας ζωής. Έχουμε δει κατηγορίες στο όνομά του σχετικά με τον πολιτιστικό οργανισμό και θα θέλαμε να μας δώσετε ένα καλύτερο όνομα. Θα θέλαμε να μας δώσετε τον αντικαταστάτη του. Ποιος θα ήταν ο καλύτερος αντικαταστάτης του κύριου Χατζαντουριάν? Ποιος θα ήταν ο ιδανικός? Ή ποια? Ή ποια? Ναι, εννοείται. Για τη θέση του Προέδρου στον πολιτιστικό οργανισμό. Κάτι Ανικολαίδου. Αμέσως έτσι. Ναι, ούτε δεύτερη σκέψη, όντως, ούτε τίποτα. Οκ, ναι, δυνατό, από τα πιο δυνατά θα έλεγα. Αυτό ήταν λοιπόν το κάτω γρήγορα για σήμερα. Ευχαριστούμε, Φώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, παιδιά, είναι ωραίο.